Η εποχή μας είναι η εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας, αρματώδης τεχνολογία. Το ίντερνετ μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και πραγματικά είναι ένα πολύ εργαλείο καλό, αρκεί να προσεχθεί η χρήση του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίντερνετ από πολλούς τρόπους, είτε μέσα από ένα λάπτοπ, είτε μέσα από έναν επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή από ένα κινητό τηλέφωνο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχάς από το πώς πρέπει να χρησιμοποιείς ένα από αυτά τα εργαλεία για να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ. Είναι μια σύνδεση καταρχάς η οποία πρέπει να υπάρχει στο ίντερνετ από κάποιον πάροχο και από εκεί και πέρα βέβαια αρχίζει το η σωστή χρήση ή μη σωστή χρήση. Επιμένουμε σωστή χρήση και εδώ ζητάμε και την βοήθεια των γονιών. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι θα προστατεύσουν ένα πολύ μικρό παιδί από μια κακόβουλη χρήση ή από κάποιον ο οποίος μπορεί να τους κοροϊδέψει. Να πάρουμε το Facebook. Δεν υπάρχουν φίλοι στο Facebook. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος, μπορεί να το κάνει το παιδάκι φίλο, αλλά στην ουσία είναι αυτό που λέμε ο τίτλος grooming. Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να παίζει μια ψεύτικη ηλικία, μπορεί να πει ότι είναι ένα 15-άρικο, ένα 16-άρικο παιδί, στην ουσία μπορεί να είναι κάποιος ενήλικας ή μεσήλικας ή ακόμα και υπερήλικας, ο οποίος θέλει να κοροϊδέψει τα παιδιά και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να μην δίνουμε εμπιστοσύνη καταρχάς σε αυτούς που μιλάμε. Και ειδικά μια και ξεκινήσαμε το Facebook, επειδή το Facebook είναι το δημοφιλέστερο αυτή τη στιγμή μέσω κοινωνικής δικτύωσης μαζί με το Twitter και το MySpace. Εκεί θέλω λοιπόν να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας και εκεί θέλω και την βοήθεια των γονιών. Θα πρέπει οι γονείς να συνεργάζονται με τα παιδιά τους και ακόμα και οποιοδήποτε διαδικτυακός φίλος παρουσιαστεί θα πρέπει να ξέρουν ή τουλάχιστον να υποψιαστούν τι γίνεται. Προς Θεού δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει κάποιο παιδάκι ραντεβού μέσα από το Facebook και να βρεθεί σε κάποιο σημείο της πόλης μόνο του. Εάν νομίζει ότι θα πρέπει να πάει, γιατί εμπιστεύεται πλέον μετά από όλη αυτή την κίνηση αυτό το διαδικτυακό φύλο, πρότασή μας είναι να έχει μαζί και το γονιό. Να πάρει το γονιό και να πει, ξέρεις πατέρα ή μάνα, έχω ένα ραντεβού στην πλατεία με ένα παιδί, με ένα διαδικτυακό φύλο. Πάμε! Για να δει και ο πατέρας τι γίνεται. Αν είναι ένα παιδάκι 16, 17, 15 χρονών ίδιας ηλικίας με το παιδάκι μας, να πούμε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αν όμως είναι κάτι διαφορετικό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν είναι μόνο το Facebook από αυτή τη μεριά, είναι και το ίντερνετ το ίδιο. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανησυχητικά νούμερα για τον τζόγο, το διαδικτυακό τζόγο. Τα παιδιά παρασιρώμενα από τηλεόραση, επειδή αυτή τη στιγμή δείχνουν πάρα πολλά κανάλια πόκερ, παρασιρώμενα λοιπόν τα παιδιά από αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση, βάζουν και ένα παιχνίδι στο ίντερνετ. Στην αρχή αυτό μπορεί να είναι δωρεάν για να το δελεάσουν. Από εκεί όμως και πέρα υπάρχει περίπτωση να βρεθεί μια πιστωτική κάρτα στα χέρια ενός παιδιού με συνέπειες πάρα πολύ τραγικές και για τους γονείς. Υπάρχουν νούμερα πάρα πολλά, είναι ανησυχητικά όσον αφορά τον τζόγο, τον ηλεκτρονικό. Βέβαια δεν σταματάμε εκεί. Υπάρχουν μερικές ορολογίες, θα τις πούμε, είναι το phishing. Το phishing είναι ψάρεμα, είναι ηλεκτρονικό ψάρεμα από απατεώνες πιο πολύ, έτσι, κυβερνητικό έγκλημα. Μια τράπεζα μπορεί να παρουσιαστεί και να σου πει ότι ξέρεις θέλω τα στοιχεία. Καμία τράπεζα, κανένας πιστωτικός οργανισμός δεν υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσει στοιχεία μέσα από το ίντερνετ. Ούτε μέσα από το Facebook, ούτε μέσα από ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όταν δείτε λοιπόν κάποιο τέτοιο, ειλικρινά μην το χρησιμοποιήσετε, είναι απάτη. Όπως ένα βασικό πάλι για τα παιδιά, παιδική πορνογραφία. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξαπλώνεται ευρέως, διαδίδεται πάρα πολύ και εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μπορεί τα παιδιά να δεχτούν, μπορεί να δεχτούν οτιδήποτε στον υπολογιστή τους και τα ίδια με ένα κινητό τηλέφωνο κάποια στιγμή στο σχολείο μπορεί να ανεβάσουν μερικές φωτογραφίες οι οποίες μπορεί να κάνουν κακό. Θέλει λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό το κομμάτι.
Όπως αυτό το κομμάτι το λένε το sexting, έτσι. Sexting είναι αυτό, ανεβάζουμε μερικές φωτογραφίες στο ίντερνετ και μάλιστα χωρίς να ξέρει αυτός που τις έχουμε τραβήξει, και κάποια στιγμή μπορεί να πλοηγηθεί στο Facebook και να δει τις φωτογραφίες μπροστά, οπότε καταλαβαίνετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν μιλάμε για ένα παιδάκι 14 ή 15 χρόνων. Η ευθύνη της πολιτείας ποια είναι σε εκείνο το σημείο? Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν και ασφαλή link που θα μπορεί να μπαίνει κάποιος πάνω από κάποια ηλικία? Βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχει το Safer Internet, η οποία είναι μια οργάνωση που προστατεύει. Υπάρχει στην Παιδιατρική Κλινική Αγλαία Κυριακού, υπάρχει ολόκληρο τμήμα για τον εθισμό, γιατί και εκεί είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Έχουμε εθισμένους νέους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι παρατάνε τα πάντα, παρατάνε το σχολείο τους, τους φίλους τους, τις παρέες τους, και το μόνο που κάνουν είναι να κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ μπροστά σε έναν υπολογιστή, χωρίς να σταματάνε, χωρίς να το κλείνουν. Εκεί πάλι θέλουμε τη βοήθεια των γονιών. Συνήθως όταν τα παιδιά παρουσιάζουν αυτό, από ό,τι διαβάζουμε και μιλάμε και με άλλους επιστήμονες, κάτι πρέπει να φταίει στην οικογένεια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν τους έχω προχειρούς, θα μπορούσα να σας τους πω, δεν έχω όμως αυτή τη στιγμή. Το Safer Internet είναι αυτό το οποίο κάνει μια πολύ καλή δουλειά αυτή την εποχή. Τα σχολεία πιστεύετε θα έπρεπε να οργανώνουν περισσότερες ημερίδες, ενημερώσεις, καθηγητές να μιλάνε στα παιδιά? Βεβαίως, θα μπορούσε ίσως μία ώρα τη βδομάδα ή κάτι τέτοιο εκεί μέσα από τα μαθήματα της τεχνολογίας ή κάτι άλλο, δεν ξέρω το πρόγραμμα των σχολείων αν περιλαμβάνει κάτι. Φυσικά και θα μπορούσε να πει ο καθηγητής τι θα πρέπει να προσέχει το παιδί όταν ακριβώς βρει κάτι μπροστά του το οποίο δεν έχει ξανασυναντήσει. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί και να απευθυνθεί και στο ίδιο το πάροχο που παίρνει το ίντερνετ, έτσι, να το βοηθήσουνε. Αλλά αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο ίδιος. Αν το παιδάκι δεν μπορεί να το καταλάβει, τότε δυστυχώς δεν έχουμε προστασία.